Αγίων. Καλησπέρα από το avula.gr. Είμαστε στο γήπεδο Χωραφά στο Περιστέρι. Το αποτέλεσμα του αγώνα μεταξύ Άγιος Ιερόθεος, Άγιος Νικόλαος ήρθε υπέρ της ομάδας του Αγίου Νικολάου με 2-1. Μαζί μας έχουμε τον προπονητή της ομάδας του Άγιου Ιερόθεου, τον κύριο Δρακόπουλο Αντώνη. Κύριε Δρακόπουλε, κάποια σχόλια σχετικά με το αποτέλεσμα του αγώνα. Ξέραμε ότι είχαμε να αντιμετωπίσουμε, για μένα, ίσως μία από τις καλύτερες ομάδες του πέμπτου ομίλου. Μία ομάδα πάρα πολύ καλή, με πολύ καλούς παίχτες. Όπως είχα πει και κατά τη διάρκεια της εβδομάδας τα παιδιά, μία ομάδα που είναι καιρό μαζί, γνωρίζω ένας τον άλλον. Σίγουρα για μας ήταν πάρα πολύ δύσκολο. Θεωρώ ότι είχαν οι ομάδες αγωνιστικά από ένα ημίχρονο. Εμείς στο πρώτο ημίχρονο ήμασταν αρκετά κακοί, αν και σταθήκαμε τυχεροί και σοφαρίσαμε γρήγορα. Βέβαια, βρεθήκαμε και πάλι πίσω στο σκορ. Στο δεύτερο ημίχρονο, με κάποιες αλλαγές και εσωτερικές και αλλαγές προσώπων, νομίζω ότι λιγάκι ισορροπήσαμε το παιχνίδι. Βέβαια, αυτό δεν σημαίνει ότι ο Άγιος Νικόλαος δεν εξακολουθούσε να είχε τις ευκαιρίες. Αλλά αγωνιστικά ισορρόπησε το παιχνίδι, βγήκαμε πιο ψηλά, πιέσαμε. Είχαμε κι εμείς μία-δύο ευκαιρίες για να ισοφαρίσουμε στο σκορ. Είχε και περισσότερες ευκαιρίες, και πρέπει να το πούμε αυτό, ο Άγιος Νικόλαος, για να πετύχει ένα τρίτο τέρμα και να τελειώσει εκεί το παιχνίδι. Αλλά από τη στιγμή που δεν το έκανε αυτό, θεωρώ ότι μέσα στον αγωνιστικό χώρο, στο δεύτερο ημίχρονο, δικαιούμασταν κάτι παραπάνω. Εντάξει, το ξέρουμε ότι είναι δύσκολα τα πράγματα για μας. Προσπαθούμε, κοιτάξουμε κάθε παιχνίδι ξεχωριστά. Θεωρώ ότι παιχνίδι με παιχνίδι θα πρέπει να γινόμαστε και πιο ανταγωνιστικοί. Πολύ ωραία. Σε σχέση με την περσινή σύνθεση της ομάδας, είχαμε καινούργιες μεταγραφές, έχουν αλλάξει παίκτες. Δεν ξέρω να σας απαντήσω, γιατί δεν ήμουν εδώ πέρσι, δεν ήμουν ούτε και από την αρχή της σεζόν. Έχω τώρα περίπου γύρω στις 14-15 μέρες. Όμως, επειδή έτυχε να παίξω πέρσι, βλέπω ότι ο Άγιος Ιερόθεος πέρσι ήταν μια πιο συμπαγή ομάδα και περισσότερο παίχτες μπορούσαν να προσφέρουν με την εμπειρία τους περισσότερα πράγματα. Φέτος είναι μια πιο νεανική ομάδα με κάποιες προσθήκες. Κοιτάμε σίγουρα να δουλέψουμε πάνω σε κάποια πράγματα, να μπορέσουμε, όπως σας είπα, να είμαστε και εμείς ανταγωνιστικοί. Θεωρώ ότι τα παιδιά κάνανε μια πολύ καλή προσπάθεια, ιδίως στο δεύτερο ημίχρονο. Είχαμε τρεξίματα, ήμασταν πιεστικοί. Για την προσπάθειά τους αξίζουν συγχαρητήρια, αλλά σίγουρα θα πρέπει να έχουμε περισσότερα τελειώματα, να έχουμε περισσότερο καθαρό μυαλό στην επίθεση, γιατί δεν φτάνει μόνο να είμαστε στο αμυντικό κομμάτι καλή. Πολύ ωραία. Για τις επόμενες αγωνιστικές, έχετε κάποια προγνωστικά, θα σας δυσκολέψει κάποια από τις επόμενες ομάδες? Για μας, όπως σας είπα, όλα τα παιχνίδια είναι δύσκολα, γιατί είναι μια ομάδα νεανική, είναι μια ομάδα που τώρα αρχίζει να βρίσκει τα πατήματά της. Όλα τα παιχνίδια για μας, από τον πρώτο μέχρι το τελευταίο, είναι ντέρμπι και θα πρέπει σε όλα τα παιχνίδια να βγαίνουμε και να δούμε τον καλύτερό μας σε αυτό. Πολύ ωραία. Εμάς τώρα από όλα μας αρέσει να βλέπουμε καλό ποδόσφαιρο. Θεωρώ ότι είδαμε ένα καλό ποδόσφαιρο και από τις δύο ομάδες σήμερα στο γήπεδο Χωραφά. Ευχόμαστε με τη σειρά μας καλή δύναμη στο έργο σας και καλή τύχη σε επόμενες αγωνιστικές. Εύχομαι καλή συνέχεια και στον Άγιο Νικόλαο και καλή επιστροφή.